Μετά από 1,5 χρόνο περίπου διαβούλευσης για την αναδιάταξη και την αναδιοργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας, την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπατε, μας ήρθε ένα προσχέδιο του προεδρικού διατάγματος, το οποίο αναφέρει σε κάθε αστυνομική διεύθυνση τις νέες δομές και τις υπηρεσίες που θα προκύψουν μέσα από αυτό το προεδρικό διάταγμα, που πιστεύω περίπου σε ένα μήνα από ό,τι μας έχει πει και ο Γενικός Γραμματέας θα πάρει οριστική μορφή, θα πάρει υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πλέον θα πρέπει να υλοποιηθεί. Βάσει αυτού του προεδρικού διατάγματος του προσωρινού, δεν ξέρω αν στην πορεία και μέχρι να έχουμε το τελικό προεδρικό διάταγμα προκύψουν κάποιες αλλαγές, στην Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας παραμένουν το Τμήμα Ασφαλείας Τρίπολης, το Τμήμα Τροχέας Τρίπολης, το Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης, το Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης. Ιδρύεται, μετονομάζεται το παράλληλο άστρος σε Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κοινωρίας, το Λεωνίδιο, η περιοχή του Λεωνιδίου, Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κοινωρίας, Αστυνομικό Τμήμα Γορτινίας, που θα έχει έδρα τη Δημητσάνα και παραμένει στην περιοχή της Γορτινίας και το Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων. Εκτός αυτού έχουμε τον ένα αυτοκινητόδρομο, το Τμήμα Τροχέας Αυτοκινητοδρόμου Ανατολικής Πελοποννήσου Μέδρα, την Εστάνη, που λειτουργεί ήδη εδώ και 5-6 χρόνια. Και ως νεοδοθήσια υπηρεσία υπάρχει και το Τμήμα Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου, το οποίο είναι στην περιοχή Λεύκρο, στη Βελιγοστή, το οποίο επίκειται και αυτό, από ό,τι γνωρίζουμε, Οκτώβριο-Νοέμβρη, να ξεκινήσει να λειτουργεί. Εμείς από την αρχή, και στο Γενικό Γραμματέα και με έγγραφά μας προς την Ομοσπονδία, τα οποία παραδόθηκαν στην φυσική και πολιτική ηγεσία, θίξαμε το θέμα ότι καταρχάς είμαστε αντίθετοι προς το κλείσιμο των τμήματων αυτών, βέβαια με τον τρόπο που λειτουργούν. Δημιουργούνται θέματα. Όπως ξέρετε, αυτά τα αστυνομικά τμήματα που δεν αναφέρονται μέσα πλέον και από ό,τι φαίνεται θα σταματήσουν να λειτουργούν, θα ενταχθούν σε άλλες δομές του αστυνομικού τμήματος, υπολειτουργούσαν. Δηλαδή δεν υπήρχε περιπολικό σε αυτά τα αστυνομικά τμήματα, οι δυνάμεις ήταν λίγες. Εμάς η ένστασή μας από την αρχή ήταν ότι πρέπει να παραμείνουν αυτά τα αστυνομικά τμήματα με μία και μόνη προϋπόθεση, να στελεχωθούν πλήρως και να λειτουργούν κανονικά σε αυτές τις περιοχές που υπάρχουν ήδη. Η διαβεβαίωση από το αρχείο και από την πολιτική ηγεσία ήταν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να στελεχωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία και να παρέχουν τις υπηρεσίες καθόλου το 24ωρο. Οπότε πήγαμε σε αυτό το σχέδιο, το οποίο όμως μας βρίσκει σύμφωνος μόνο στην περίπτωση που αυτές οι περιοχές στις οποίες κλείνουν τα αστυνομικά τμήματα θα αστυνομεύονται σε 24ωρη βάση. Γιατί εννοώ, το αστυνομικό τμήμα Σταδίου και το αστυνομικό τμήμα Λεβιδίου, το 90% της δυνάμεως που υπάρχει θα ενσωματωθεί στο αστυνομικό τμήμα Τρίπολης. Άρα για μας θα πρέπει να υπάρχει περιπολία, καθημερινή βάση, πέραν του αστυνομικού τμήματος εντός πόλεως και στην ευρύτερη περιοχή που αστυνόμευε μέχρι πριν, αφού αστυνομεύει μεγαλύτερο αριθμό τοπικών διαμερισμάτων, θα πρέπει να υπάρχει μόνιμο περιπολικό καθόλου το 24ωρο, το οποίο να αστυνομεύεται στις περιοχές. Και το ίδιο και κλείνοντας το αστυνομικό τμήμα Λαγκαδίων, αφού ενσωματώνεται στη Δημητσάνα, και πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα που να βγάζει 24ωρο βάση περιπολικό για να καλύπτει και τις ανάγκες αυτές. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση συνεννοούμε. Δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί η αστυνομική διεύθυνση Αρκαδίας, όπως έχουν πει και άλλες φορές, με τον προηγούμενο νόμο είχε μείον 120 οργανικές θέσεις κενά, τα οποία με ένα τρίκ που έκανε η πολιτική και η φυσική ηγεσία πριν 2 χρόνια, κατάργησε 6.700 κενές οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα να έχουμε 50 κενά οργανικά. Δηλαδή είμαστε στους 10 νομούς της Ελλάδος που έχουμε τα μεγαλύτερα κενά οργανικά. Άρα τι ζητήσαμε και τι ζητάμε από την ηγεσία μας? Να καλύψει όλα αυτά τα κενά. Αν αυτά τα κενά καλυφθούν, θα υπάρχει αστυνόμευση. Γιατί μιλάμε για 50 κενές θέσεις και μην ξεχνάμε ότι στον υποίδρυση αυτοκινητόδρομο, για το οποίο σας είπα, της κεντρικής Πελοποννήσου, θα πρέπει να λειτουργήσει και εκεί χρειάζονται 20-25 άτομα να λειτουργήσουν. Και θα κληθούμε, ενώ προβλέπει το ΠΔΕΛΤΑ ότι σε νεοσύστατες υπηρεσίες θα πρέπει
να καλείται από όλη την Ελλάδα να καλύψουν τα κενά επιθυμούντων. Δυστυχώς, όπως και στον προηγούμενο αυτοκινητόδρομο, τα καλύψαμε κατά 80-90% από την υπάρχουσα αστυνομική δύναμη. Οπότε, καταλαβαίνετε, θα δημιουργηθούν μεγάλα κενά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τη σωστή και αυτή την αστυνόμευση που επιθυμούμε εμείς. Εμείς μόνο με αυτή την προϋπόθεση συνεννούμε προς αυτό. Και αυτό ίσως και την έστατη στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν πιέσεις και από τους τοπικούς φορείς, κατά την άποψή μου, και από τους δημάρχους και από τους βουλευτές μας προς την ηγεσία να κατευθούν προς αυτό το σκοπό. Δηλαδή να καλυφθούν όλες τουλάχιστον ή το μεγαλύτερο ποσοστό των οργανικών θέσεων. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο αυτό, αλλά δυστυχώς σας είπα ότι είμαστε από τους 10 νομούς που έχουμε αυτό το μεγάλο κενό οργανικών θέσεων. Και να λάβετε υπόψη σας ότι και αυτό το διάστημα που μιλάμε, ήδη πολλοί συνάδελφοι κάνουν αίτηση απολύσεως. Δεν τους υπολογίζουμε αυτούς. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από 60 κενά σε ένα μήνα θα έχουμε μαζί με αυτές τις απολύσεις συναδέλφων. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα και η αγωνία μας, η κάλυψη αυτών των θέσεων, ώστε να μπορούν τα τμήματα, το ΑΤΑΦ, να υπομειστεί το μεγάλο κομμάτι του αστυνομικού τμήματος του σταδίου και του λεβιδίου, να μπορεί να έχει δυνατότητα να βγάζει και άλλο περιπολικό για να καλύπτει τις περιοχές αυτές. Και για να γνωρίζετε ότι επιφορτίζονται πλέον όλες οι υπηρεσίες με μεγαλύτερο αστυνομικό έργο, γιατί είναι ευρύτερη περιοχή και στα θέματα ασφάλειας που θα πρέπει να καλύψει τις περιοχές αυτές και στα θέματα τροχέας, δηλαδή ένα τροχαίο που θα γίνει στην Καντήλα ή, από εδώ στην πλευρά του σταδίου, στα απομακρυσμένα χωριά, θα πρέπει να επιλαμβάνεται το τμήμα τροχέας Τρίπολης πλέον, σταματώντας να λειτουργούν αυτά τα τμήματα. Αυτά τα έχουμε θέσει και εγγράφως και διασώσεις και στο Γενικό Γραμματέα και στον Αρχηγό. Ευελπιστούμε ότι θα δοθεί μια λύση, αλλά αισιόδοξοι, σας είπα και πριν, δεν είμαστε, γιατί η κατάσταση, καταλαβαίνετε, και οι προσλήψεις είναι λίγες που γίνονται πλέον, και αυτοί που μπαίνουν στις σχολές είναι σε σχέση με τα προηγούμενα 5 χρόνια είναι τουλάχιστον 60-70% λιγότερα τα άτομα. Οπότε δεν έχουμε πολλές ελπίδες πάνω σε αυτό. 24ωρη περιπολία θα μπορέσει να καλύψει τα κενά που θα δημιουργήσει το να κλείσει ένα τμήμα, δηλαδή στο μυαλό των κατοίκων. Γιατί είναι διαφορετικό να υπάρχει ένα τμήμα σε μια περιοχή. Δηλαδή αυτό λένε οι κάτοικοι ήδη. Καταλαβαίνω αυτό. Και αν είναι επικίνδυνο όλο αυτό, δηλαδή να σίγουρα ο άνθρωπος. Η ασφάλεια των κατοίκων στα χωριά. Και αν βάλουμε και τη γεωμορφολογία και τα πληθυσμιακά δεδομένα και ότι τα χωριά μας είναι ρημωμένα και σε μακρινές αποστάσεις, γι' αυτό ήδη και η πρόταση της και της διεύθυνσης και η δικιά μας είναι να παραμείνει το αστυνομικό τροπέο, το οποίο είναι πάρα πολύ μακριά και δεν μπορεί να αστυνομευθεί ούτε από τη Δημητσάνα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αυτές οι δομές πρέπει να πάμε σε ένα πιο σύγχρονο τρόπο αστυνόμευσης. Είναι γεγονός, γιατί τα τμήματα αυτά υπήρχε ένας συνάδελφος που ήταν μέσα στο τμήμα. Δεν μπορούσε να επιληθεί στα περισσότερα περιστατικά και αναγκαζόταν πολλές φορές να πηγαίνουν οι συνάδελφοι που ήταν εκτός υπηρεσίας να στελεχώνουν το περιβολικό. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται όμως σε καθημερινή βάση. Πιο σύγχρονη αστυνομία όμως σημαίνει και εφόδια, το οποίο θέλω να το τονίσω ότι πρέπει να αναβαθμιστούμε και εκεί, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη και σε οχήματα και σε Αλεξής Φαραγγελέκα και σε υλικοτεχνική υποδομή, για να έχουμε μεγάλες δομές, αλλά να αστυνομεύεται η περιοχή. Θεωρώ ότι θα υπάρχει αστυνόμευση, αλλά σας είπα με την προϋπόθεση ότι θα καλύψουν τα κενά οργανικά. Θεωρείτε ότι με αυτή την απόφαση θα υπάρχει περαιτέρω ερήμωση των χωριών, και γιατί σας ρωτάω, και από την πλευρά των επιχειρήσεων, γιατί είναι αρκετές επιχειρήσεις που θέτουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός αστυνομικού τμήματος για να φτιάξουν κάποιο παράρτημα σε κάποια περιοχή και πόσο μάλλον και σε ένα χωριό, αλλά και για την επιλογή πολλών κατοίκων να φύγουν από τις πόλεις και να επιστρέψουν στα χωριά τους. Σίγουρα η ύπαρξη ενός τμήματος τους έδινε μια παραπάνω ασφάλεια. Αυτό που προείπα όμως, ότι η ύπαρξη ενός αδρανούς αστυνομικού τμήματος θεωρώ ότι δεν παρέχει καμία ασφάλεια. Το να υπάρχει μια ταμπέλα και να λέει αστυνομικό τμήμα δεν παρέχει καμία ασφάλεια. Μακάρι να υπήρχε η ταμπέλα και να υπήρχαν όμως και το έμψυχο υλικό να στελεχώσει αυτά τα τμήματα, να τα ενδυναμώσει και να παραμείνουν ως έχουν. Από τη στιγμή που το δεδομένο αυτό μας αποκλείστηκε, εκεί που πρέπει να δώσουμε βάρος και εμείς, σαν συνδικαλιστικοί φορείς, αλλά επιμένω και οι τοπικές κοινωνίες, η αντίδρασή τους μέσω των δημάρχων, μέσω των βουλευτών μας κλπ., πρέπει να είναι στο να έχουμε τα άτομα αυτά που πρέπει για να δουλέψουν αυτά τα αστυνομικά τμήματα.